Λοιπόν, με τον κύριο Θανάση Μιχελή από το ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Μιχελή, καλό μεσημέρι. Και τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας κύριε Φωτήλα. Καλή σας μέρα. Κύριε Μιχελή, θέλω να ξεκινήσω με εσάς και το βαθμολόγιο το πήρατε στο χέρι σας. Να βαθμολογήσετε τους υπουργούς όντως. Δεν το πήρα ακόμα. Θα το πάρω, το ξέρω ότι ήρθε. Ναι. Θα το δούμε. Τι βαθμό θα τζοάρετε. Έχετε. Τι να έχω. Κόβουν, περνάνε όλη τη βάση. Προφανώς. Τη βάση. Περνάνε όλη τη βάση. Αριστεύουν κάποιοι. Αν και δεν σας αρέσει η λέξη αριστεία στο ΣΥΡΙΖΑ, έχω κάνει λάθος. Μας αρέσει. Μας αρέσει. Σας αρέσει η λέξη αριστεία. Η λέξη αριστεία μας αρέσει, η άριστη με τα μέγιστα βιογραφικά που δεν το αποδεικνύουν στην πράξη δεν μας αρέσουν. Μάλιστα. Σωστό. Άριστη ποιοι είναι τώρα από τους υπουργούς. Θα το δούμε. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω δημόσια, πρέπει να σκεφτώ, να δω πώς θα κινηθώ. Στο τζακαλώτο που οδηγεί τη χώρα εκτός μνημονίων από τη θέση του Υπουργού των Οικονομικών, τι θα βάλετε. Είναι προφανές ότι η παρουσία του κυρίου Τζακαλώτου και η πρακτική παρουσία και οι πολιτικές του ομιλίες βαθμολογούνται με άριστα. Και ο κύριος Καμένος πάει πάνω από τη βάση ψηλά. Θα το δούμε. Να το δω, εσείς θα το δείτε. Εγώ θα το δω. Επομένως, πριν το δω και πριν. Δεν έχετε άποψη, περιμένετε να σχηματίσετε δηλαδή. Έχω τον κύριο άποψη, Καμένο. Έχω άποψη. Θέλει να πάρει το άνθρωπο στο βαθμολόγιο, ποινολόγιο. Τι είναι, βαθμολόγιο, ποινολόγιο, δεν το έχω καταλάβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι μια εκτίμηση. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια κουλτούρα στην αριστερά. Είναι η κουλτούρα της συλλογικότητας, της κριτικής και της αυτοκριτικής. Δεν ξέρω αν την έχουν όλα τα κόμματα. Μέσα σε αυτή την κουλτούρα νομίζω ότι έρχεται αυτό για να γίνει και κάποια αξιολόγηση, παρόλο που κατηγορούμαστε συλλήβδιν και από όλους ότι εμείς δεν τη θέλουμε. Τη θέλουμε, αλλά είναι μιας άλλης λογικής. Ναι, αλλά ξεκινήσατε να σας πω αυτό στην Ελλάδα το λένε το... Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Κύριε Φωτήλα. Να αξιολογούσαμε εσάς, κύριε Φωτήλα. Κοιτάξτε τον αξιολογείτε τους δικούς σας και τον εαυτό σας, δεν νομίζω ότι έχει καμία αυτό ιδιαίτερη λέγεται, αξία. Αυτό μάλλον κάποιοι άλλοι πρέπει να αξιολογήσουν τους υπουργούς, όχι οι βουλευτές. Θα μας αξιολογήσουν με την ψήφο τους, αυτό είναι αποδεκτό. Ο Τσίπρας ζητάει από τους βουλευτές να αξιολογήσουν τώρα τους υπουργούς. Εγώ θα ήθελα να πω, απλώς την αυτοί βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ας πούμε, να αξιολογήσει έναν υπουργό του. Ή θα θεωρηθεί έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει τέτοια ξέρετε τι μου είπατε τώρα. Εμείς λέμε να τους αξιολογεί ο πολίτης. Ο πολίτης πάντα. Συμφωνώ πάντα στη βάση αυτό που λέτε, αλλά μου ξεκινήσατε όλοι περνάνε από τη βάση. Ναι. Άρα είναι πώς το λένε, σημαδεμένο το. Στημένη διαδικασία. Να το πούμε απλά. Μην βιάζεστε. Θα κοβεί κανείς δηλαδή αυτό λέμε, επειδή γνωρίζετε και από εκεί. Θα το δούμε. Δηλαδή αντικειμενικά τώρα, στατιστικά να το πάρουμε, κάποιος, ένας ας πούμε, πρέπει να κοπεί. Μου θυμίζετε την αξιολόγηση του κυρίου Μητσοτάκη που είχε πει στατιστικά 30% πρέπει να πάρουμε από κάτω για να τους ακολουθήσουμε. Πώς εσείς κύριε Φωτήλα, αν βαθμολογούσατε τους υπουργούς, θα βάζετε σε κανέναν έστω μια μονάδα. Στην τωρινή κυβέρνηση. Ή όλοι μηδέν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί πολύ νωρίτερα. Μάλλον έχετε ξεχάσει τα γυαλιά στο κεφάλι. Γι' αυτό, δεν σας το στέλνω. Γι' αυτό δεν σας το στέλνω το βαθμολόγιο. Σας τους είχατε κόψει όλους. Λέω, γιατί κάθεται ο άνθρωπος, το βλέπω. Δεν το κάνει για στυλ. Τα ξέχασε το κεφάλι του. Πολλές φορές δεν έχουμε τα γυαλιά εδώ και λέει: πού είναι τα γυαλιά μου, ρε παιδιά, και ψάχνουμε να τα βρούμε. Θα κληθείτε να βαθμολογήσετε. Ο κύριος Καμένος θα παραστεί και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πρόσκληση των Σκοπίων. Όπως λέει η Νέα Δημοκρατία και αρκετοί άλλοι βέβαια, η πρόσκληση αυτή δεν μπορεί να αναιρεθεί μετά. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία, δεν τηρήσει τη συμφωνία πλευρά των Σκοπίων, θα συνεχίσουν να είναι στο ΝΑΤΟ. Είναι έτσι. Δεν είναι στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή τι ψηφίστηκε. Mm-hmm. Το ξεκίνημα μιας διαδικασίας και η πορεία προς την ολοκλήρωσή της με συγκεκριμένα βήματα που θα πρέπει κάθε στιγμή το καθένα να υλοποιείται. Πρώτο βήμα από την πλευρά των Σκοπιανών ήταν η ένδειξη καλής θέλησης να κατεβάσουν κάποιες ταμπέλες που δεν ήταν σε επίπεδο όχι επίσημης συμφωνίας. Το έγινε πριν τη συμφωνία. Αυτό είπα. Επιτρέψτε μου. Δεύτερο βήμα ήταν να πάει στη Βουλή. Πήρε θετική ψήφο, δεν το υπέγραψε ο πρόεδρος τους, ξαναπήρε δεύτερη φορά θετική ψήφο, περιμένουμε τώρα να δούμε. Τρίτο βήμα είναι, κατόπιν αυτών, πάει στο ΝΑΤΟ για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ένταξης. Εγώ θεωρώ ότι είναι σαφής η συμφωνία και είναι προφανές ότι αν ένα βήμα δεν ικανοποιηθεί είτε από την πλευρά τους, είτε από την πλευρά μας, έχουμε και εμείς να το αποφασίσουμε. Θα αποφασίσουν από το ΝΑΤΟ, θα τους αποπέμψει το ΝΑΤΟ μετά. Δεν θα τους δεχθεί. Δεν θα το ΝΑΤΟ δεν τους έχει δεχθεί και θα τους αποπέμψει. Σχόλιο για τα Σκόπια για να πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Φέσας πριν από λίγο. Μόλις είπατε ότι στην ουσία αυτή η συμφωνία ήδη έχει ξεκινήσει να παράγει αποτελέσματα. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν παράγει αποτελέσματα. Αυτή η συμφωνία ξεκινάει. Έστω ότι από εκεί πλευρά κάνει όλα τα συμφωνηθέντα. Δεν θα έχει παράξει αποτελέσματα. Όχι, όχι. Το αποτέλεσμα είναι το τελικό, κύριε Φωτήλα. Μάλιστα. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα είναι βήματα για την ολοκλήρωση ενός αποτελέσματος. Μπήκαν δύο υπογραφές. Η μία είναι του Πρωθυπουργού
και η άλλη είναι του Υπουργού Εξωτερικών. Μάλιστα. Αντίστοιχα και από την άλλη πλευρά. Είναι δυνατόν να λέμε ότι ξεκινήσαμε και βάλαμε υπογραφές σε χαρτιά και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα? Γιατί τα βάλαμε για πλάκα? Όχι. Το αποτέλεσμα είναι ξεκινάει η διαδικασία προεργασίας βημάτων για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας λέω εγώ τώρα, έστω ότι γίνουν όλα τα βήματα και η από εκεί πλευρά τηρήσει όλα τα συμφωνηθέντα. Θα πρέπει να έρθουμε και στην από εδώ πλευρά. Ναι. Να δούμε αν το θέλουμε ακόμα ή απλά να το κυρώσουμε. Το κυρώσουμε. Άρα παράγει αποτελέσματα. Υπό την έννοια ότι αν η άλλη πλευρά κάνει τα πάντα, ναι, δεν έχεις τη δυνατότητα εσύ που έχεις δώσει την αξιοδότηση, εγώ την έχω. Εσύ που την έχεις δώσει όμως την αξιοδότηση, πώς θα πάρει να του πεις αφού έκανε τα πάντα? Εσύ του είπες προχώρα και κάνε. Ένα, δύο, πέντε. Και έρχεται και σου λέει προχώρησα όπως μου είπες και έκανα. Ένα, δύο, πέντε. Εσύ μπορείς να του πεις μετά, ναι, αλλά εγώ τώρα το μετάνιωσα. Εάν είναι Νέα Δημοκρατία, θα πεις όχι, εσείς, να το λέω, πει, εσείς, εάν είμαστε εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ, δώσατε την αξιοδότηση. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν, σωστά αν το κάνει θέσα. Τα ένα, δύο, πέντε, θα του πείτε μια χαρά, πάμε παρακάτω. Γιατί εμείς αν δεν θα το φέρουμε στη Βουλή με θετική εισήγηση ότι αφού ο συνομιλητής μας τήρησε αυτά που συμφωνήσαμε από την αρχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι άλλο πλέον, γιατί έχουμε παράξει αποτελέσματα. Αυτό λέμε λοιπόν. Αυτό να πείτε του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Πάμε να βρούμε τον Αχιλλέα Τόπα τώρα, γιατί είχαμε ομιλία πριν από λίγο του κυρίου Φέσα, του Προέδρου του ΣΕΒ. Γεια σου, Αχιλλέα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Ο κύριος Φέσας άσκησε δυρμύτατη κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, ενώ εξαπέλυσε επίθεση και στον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Άσκησε κριτική σε ό,τι αφορά καταρχάς το νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, η οποία εισήχθη στη Βουλή πριν από μερικές ημέρες, και είπε ότι παρά τις παρατηρήσεις που έχει κάνει ο ΣΕΒ, αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη. Στέκονται σε 2-3 σημεία εδώ στον ΣΕΒ σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο αυτό που έφερε για ψήφιση το Υπουργείο Εργασίας. Καταρχάς, στο ζήτημα των υπεργολαβίων διαπιστώνουν ότι υπάρχουν προβλήματα, και στο γεγονός ότι με το σχέδιο νόμου για υπεργολαβίες η εταιρεία η οποία αναθέτει υπεργολαβία σε κάποια άλλη εταιρεία καθιστάται υπεύθυνη και για μετά από 3 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης και από τη λήξη της σύμβασης, ναι, για ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να απασχολούν τον υπεργολάβο, όπως είναι οι ασφαλιστικές εισφορές, προσλήψεις, μισοδοσίας και ούτω καθεξής, λέγοντας ότι θα δημιουργηθούν πολύ σοβαρά προβλήματα και ότι με αυτή τη διάταξη επί της ουσίας αποθαρρύνεται η προσέλκυση επενδύσεων, που είναι και ένα από τα βασικά ζητούμενα. Επίσης, θεωρούν ότι προβληματικό σημείο είναι αυτό το οποίο αφορά στα πρόστιμα. Για παράδειγμα, εργοδότης ο οποίος έχει αδήλωτο εργαζόμενο, εάν τον προσλάβει στη συνέχεια, το δίνει τη δυνατότητα να έχει μια έκπτωση της τάξης των 3.000 στο 12μηνο, ενώ κάποιος ο οποίος έχει κανονικά δηλωμένο εργαζόμενο μπορεί το πρόστιμό του να φτάσει έως και τις 15.000 ευρώ το 12μηνο. Ο κύριος Φέσας είπε ότι οι αγορές δεν πρόκειται να συγχωρέσουν διγλωσία, ότι δεν πρόκειται να συγχωρέσουν καμία επαναχώρηση από τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, ενώ απάντησε και σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Συνδέσμου Βιομηχανίων Βορείου Ελλάδας περί διγλωσίας, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός είχε εγγενιάσει στο παρελθόν μαζί, έδωσε το παρόν στα εγγένεια εμβληματικών επενδύσεων από μέλη του ΣΕΒ. Άρα αυτό ουσιαστικά είναι διγλωσία, και είπε ότι υπάρχει μια προσπάθεια διάσπασης των εργοδοτών σε καλούς και σε κακούς. Ευχαριστούμε, Αχιλλέα. Να υπενθυμίσουμε βέβαια πολιτικά ότι ο κύριος Φέσας πριν από λίγες μέρες στην ετήσια μάζοξη του ΣΕΒ είχε αποθεώσει τον κύριο Τσίπρα. Οπότε μας κάνουν εντύπωση όλα αυτά που λέει. Αυτή η αλλαγή. Η δήλωση του κύριου Φέσα. Στιγμή που η χώρα αναζητεί επενδύσεις, η κυβέρνηση νομοθετεί κατά τρόπο που αποθαρρύνει τους επενδυτές. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο περιέχει διατάξεις που αντιστρατεύονται στη γνώμη εργοδοτών και εργαζομένων. Ταυτόχρονα επιχειρείται να διαιρεθεί η επιχειρηματικότητα σε καλούς και κακούς. Οι αγορές δεν θα συγχωρήσουν τη διπλωσία, το ξύλωμα των μεταρρυθμίσεων και την πολιτική πόλωση. Εκείνο που πρέπει να προσέξει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Μάλιστα. Πώς καλύτερο για να πάμε στα θέματα της οικονομίας. Λοιπόν, κύριε Μιχελή, όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Κύριε Μιχελή, ο κύριος Καμένος, ο κύριος Δημήτρης Καμένος, πρώην μαζί σας εκεί στην κυβέρνηση, ανακοίνωσε πριν από λίγο κόμμα. Και μάλιστα, πού είναι, την έχει την ανακοίνωση? Εδώ την. Ουσιαστικά, να φύγει η αριστερή κυβέρνηση, δεν λέει στην αρχή κάπου λέει? Ναι, προκειμένου από αυτή η παράδοση του ονόματος Μακεδονία και
να απομακρυνθεί από την εξουσία η αριστερή κυβέρνηση που όχι μόνο προχώρησε σε αυτή την ιεροσιλία, αλλά παράλληλα αποτελεί προφανή τροχοπέδι για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Έχει αριστερή κυβέρνηση. Για τον κύριο Καμένο. Για τον ίδιο, για τις απόψεις. Το αποφεύγω να δίνω προσωπικά σχόλια. Εγώ, μάλιστα, έτυχε να βρεθώ στην ΕΡΤ την επομένη της αποχώρησης του και είχα πει αργά έφυγε. Νομίζω και ο ίδιος το επιβεβαίωσε εδώ, ότι διαφωνούσε κτλ. Δεν είναι προσωπικό το σχόλιο. Ο κύριος Καμένος έχει μια δεξιά, θα έλεγα ακροδεξιά πολιτική ατζέντα. Εμείς έχουμε τη δική μας πολιτική ατζέντα. Τα θετικά της οικονομίας δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Τα ανέφερε ο κύριος Μουσκοβισή. Υπήρχε η αντίδραση όποια υπήρχε. Τα αναφέρουν οι ευρωπαϊκοί πολιτικοί παράγοντες. Και το κόμμα περιμένετε να κάνει κόμμα. Δεν με αφορά. Δεν σας αφορά. Καθόλου. Κύριε Φωτήλε, εσείς έχετε κάποιο σχόλιο για το δεξιό, την ίδρυση ενός δεξιού κόμματος, όπως λέει. Δεν ξέρω πραγματικά σε τι μπορεί να βοηθήσει ώστε να απαλλαγεί η χώρα από αυτή την κακή αριστερή κυβέρνηση. Νομίζω, πράγματι συμφωνούμε στο ότι πρέπει να απαλλαγεί η χώρα από αυτή την κυβέρνηση, αλλά δεν νομίζω ότι η λύση για αυτό το πράγμα θα δοθεί μέσα από το κόμμα που θα κάνει ο κ. Καμένος. Το μόνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι ο κ. Καμένος, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει μετά τη οικονομία, είδε το φως το αληθινό, ξαφνικά βέβαια, μέσα σε μια μέρα, διότι μέχρι τώρα και αυτός ψήφιζε όλα τα μέτρα τα περί της οικονομίας τα οποία έχει φέρει αυτά τα 3,5 χρόνια η κυβέρνηση. Μάλιστα. Τώρα, για αυτά που είπε ο κύριος Φέσας, ότι οι αγορές θα τιμωρήσουν την κυβέρνηση και ότι δεν πρόκειται να δεχτούν την διγλωσία. Για να τα πάρουμε με τη σειρά. Μάλιστα. Είπε για κανονικότητα. Τι εννοούσε κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Το 8ωρο ή το 12ωρο. Τι εννοεί η κανονικότητα. Την δηλωμένη εργασία που θα πληρώνει ο εργοδότης στις φορές ή την αδήλωτη χωρίς τιμωρία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί οι εκφράσεις χωρίς περιεχόμενο είναι αιώλες, δεν λένε τίποτα. Άρα έχω την αίσθηση από ό,τι άκουσα και νομίζω ότι θα πρέπει να το διαβάσω πολύ προσεκτικά για να είμαι βέβαιος. Ο κύριος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ εννοεί κάτι διαφορετικό από αυτό που εννοούσε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Που είπε ότι είναι θετικά αυτά τα βήματα, άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να εργάζονται εργαζόμενοι τους 8ωρο, να πληρώνουν έναντι των εργαζομένων τους τις ασφαλιστικές εισφορές, να έχουν συνθήκες εργασίας αυτές που είχαν. Σε αυτές προσπαθούμε να επιστρέψουμε. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ δεν τις αποδέχεται, θέλει έναν εργασιακό μεσαίο να τον αποκαλούμε εμείς, για να υπάρχει ανάπτυξη. Και ένα τελευταίο σχόλιο, επιτρέψτε μου. Κατά την άποψή μου, είναι προφανές ότι υπάρχουν καλοί και κακοί εργοδότες, καλή και κακή επιχειρηματικότητα. Η κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα των τελευταίων δεκαετιών είναι κακή επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Κύριε Φωτήλα. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι αν κάποιος παρακολουθήσει τον πολιτικό λόγο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ από την εποχή του προγράμματος Θεσσαλονίκης, το παράλληλο μετά το τέταρτο, τώρα η μειώση των συντάξεων, θα δούμε ότι πραγματικά όλος ο πολιτικός λόγος ανδρώθηκαν, θα έλεγα, αυτά τα κόμματα βασισμένα σε πράγματα τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Δηλαδή, βασισμένα στα ψέματα. Τα πράγματα είναι απλά. Εάν πράγματι έχουν αλλάξει, κύριε Μιχελή, οι συνθήκες και αν πράγματι οι συνθήκες είναι πλέον τέτοιες που ευνοούν την αναίρεση της μείωσης των συντάξεων και αν πράγματι οι Ευρωπαίοι όπως λέτε δεν έχουν πρόβλημα, το Δουνουτού είχε το θέμα, το οποίο τώρα το κακό Δουνουτού είναι απέξω, ιδού πεδίο δόξη λαμπρό. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί για πρώτη φορά 300 βουλευτές να μια ενωτική κίνηση, να ψηφίσουμε την άρση των μέτρων. Δεν είναι δυνατό να μας κατηγορείτε, δηλαδή είναι, φτάνει στα όρια του γελίου να κατηγορεί η κυβέρνηση που νομοθέτησε, που ψήφισε μόνη της τις μειώσεις των συντάξεων, να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν επιθυμεί να μην κοπούν οι συντάξεις. Νομίζω ότι αγγίζει τα όρια της γελιότητας. Όπως αγγίζει τα όρια της γελιότητας να κατηγορούμαστε ότι είμαστε ακροδεξοί τη στιγμή που συγκυβερνάτε 3,5 χρόνια με τον κύριο Καμένο και τον έναν και τον άλλον. Εσείς είπατε πρώτα πριν ένα λεπτό ότι ο κύριος Καμένος είναι ακροδεξιός και έπρεπε να έχει φύγει καιρό. Φαντάζομαι και ο άλλος ο Καμένος δεν νομίζετε ότι είναι κεντρός. Προφανώς και αυτός ακροδεξιός. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε, απλά τα πράγματα. Πάμε να το ψηφίσουμε όλοι μαζί. Ο κύριος Φίλης εχθές έλεγε ότι να μας δώσει ένα χέρι αντιπολίτευση. Να το χέρι βοηθείας. Όλοι μαζί αλλάξαν τα πράγματα. Αλλιώς απλά κοροϊδεύουμε τον κόσμο και παίζουμε με την αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων που δεν ξέρουν τι θα δουν. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ελάτε, κύριε Μιχελίδη, να πάτε σε μια αγωνία. Εάν θέλετε, πάμε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς
με συμφωνία να διαπραγματευτούμε και να το πετύχουμε. Γιατί κύριε Φωτήλα, απέναντί μας δεν έχουμε μόνο την ψήφο στο κοινοβούλιο το ελληνικό, απέναντί μας έχουμε και τους θεσμούς με τους οποίους συμφωνήσαμε να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται, η αναπροσαρμογή των συντάξεων... Ολοκληρώνεται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις που, έχουμε που έχετε ψηφίσει. Που έχουμε ψηφίσει. Που οι δεσμεύσεις εμπεριέχονταν στο τρίτο μνημόνιο με 221 ναι που συμμετείχατε κι εσείς και που δεν έλεγε ένα και μοναδικό άρθρο «Μένουμε Ευρώπη», έλεγε και επιπλέον άλλα ζητήματα που από αυτά απέρεαν ό,τι ψηφίσαμε κατά τη δική μας άποψη, εσείς είχατε αντίθετη άποψη. Συνεπώς, πάμε όλοι μαζί στην Ευρώπη. Εμείς δεν είστε άλλες, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν σας άκουσα. Εμείς είχαμε άλλη άποψη, δεν υστέραμε τις μειώσεις. Εντάξει. Το πώς θα εξυπηρετούμε. Ούτε εμείς θέλαμε. Εμείς ψάχναμε να βρούμε. Εσείς όμως τις φέρατε, τις ψηφίσατε. Ήτανε μέσα στις υποχρεώσεις, είπαμε, αλλά βγήκαμε από αυτές. Εχθές ανήσασταν. Τώρα δεν είναι μέσα στις υποχρεώσεις. Πάμε λοιπόν να το ξεψηφίσουμε όλοι μαζί. Σα λέω, το ψηφίσατε, μα λέτε ότι ήμασταν υποχρεωμένοι τώρα. Σα λέω, πάμε να το ψηφίσουμε. Είναι μια αποφασίστε, παρακαλώ, να κλείσουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε με τη μέγιστη δυνατή πίεση με τους εταίρους μας για να πετύχουμε τα μέγιστα δυνατά. Διαπραγματευόμαστε να αρθούν δύο σημαντικά ζητήματα. Ένα, οι συντάξεις. Είναι σε διαπραγμάτευση εξέλιξη τώρα. Συγγνώμη, τι σημαίνει σε συζήτηση επίπεδο. Υπάρχει κάποιο έγγραφο επίσημο που έχει σταλεί από την ελληνική κυβέρνηση να πει στους θεσμούς. Να ολοκληρώσω. Κύριοι θεσμοί, πρέπει να εδώ τα πράγματα αλλάξανε και παρακαλούμε να ξαναδούμε το θέμα των συντάξεων. Δεν έχετε στείλει κάποιο χαρτί. Λέμε τώρα στα κανάλια. Παπατζηλίκη το λένε αυτό. Κύριο Μοσχοβησί δεν είναι ούτε κανάλια ούτε Παπατζηλίκη. Κάτι συζητήθηκε για να έρθει να πει αυτό. Μάλιστα. Και ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρός σας, ήμουν μπροστά και είπε: πείτε μας τι θα κάνετε για να ξέρουμε πολύ τι θα συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας. Να είστε καλά, κύριε Μιχαλή, κύριε Φώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.